Γεια σας, κυρία Σταθία. Ας ξεκινήσουμε κατευθείαν με τις ερωτήσεις. Φυσικά. Λοιπόν, ήταν όνειρο ζωής να ασχολείται με τη μετάφραση? Όνειρο ζωής δεν θα το έλεγα, γιατί η μετάφραση μπήκε στη ζωή μου τελείως απροσδόκητα, μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού στο Λύκειο. Μέχρι τότε η καριέρα μου ήταν πάντοτε ότι θα γινόμουν μηχανικός, όπως και έγινε βασικά. Δηλαδή πέρασα στις πανελλήνιες εξετάσεις στο τμήμα μηχανολογίας. Αλλά πάντοτε στην οικογένεια είχαμε τις γλώσσες. Ο πατέρας μου είναι πολύγλωσσος και εγώ έκανα από μικρή ηλικία αγγλικά και γαλλικά. Οπότε όταν ανακάλυψα ότι υπάρχει το τμήμα στο οποίο και φοίτησα τελικά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σκέφτηκα ότι ήταν μια ωραία αλλαγή από τη βαριά βιομηχανία που είχα συνηθίσει μέχρι τότε και ότι θα μπορούσα να αξιοποιήσω αυτές τις δύο γλώσσες που είχα μέχρι πρότινος για κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι ουσιαστικό με τις γλώσσες. Άρα, εκτός από μεταφράστρια, έχετε ασχοληθεί και με κάτι άλλο ή ασχολείστε κιόλας με κάτι άλλο? Εφόσον σπούδασα αποκλειστικά μεταφράστρια, είναι και το μοναδικό πράγμα με το οποίο ασχολούμαι. Βεβαίως, στην επαγγελματική μου καριέρα έχω απασχοληθεί σε διάφορες θέσεις, στο μεταφραστικό τομέα φυσικά, ως project manager, ως team leader, ως linguist specialist για μεγάλη εταιρεία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, σε διάφορες δηλαδή τέτοιες θέσεις διαχείρισης και διοίκησης. Πλέον όμως είμαι ελεύθερη επαγγελματίας και δουλεύω αποκλειστικά μόνη μου. Και τι εικόνα έχετε πριν αρχίσετε για τη μετάφραση, πριν αρχίσετε να μεταφράζετε και αφού ασχοληθήκατε επαγγελματικά μαζί της? Δεν είχα απολύτως καμία ιδέα τι με περιμένει. Και νομίζω αυτή είναι η περίπτωση για τους περισσότερους. Επίσης, δεν είχα καμία απολύτως ιδέα τι με περιμένει και όταν τελείωσα τη σχολή και όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου και όταν προσπαθούσα να αναζητήσω εργασία. Γιατί δεν είχα ιδέα σε ποιες θέσεις θα μπορούσα να απασχοληθώ σε αυτόν τον τομέα. Όταν εγώ τελείωσα το 96-97, ήταν ένας κλάδος ο οποίος βρισκόταν σε εξέλιξη. Διαμορφωνότανε, δεν υπήρχαν οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν σήμερα. Ο διαχειριστής έργου, ο project manager, καλούταν τότε να κάνει τα πάντα. Από την διαχείριση, από την παραγωγή του περιεχομένου στην πηγή στόχος, μέχρι να συντονίσει τις ομάδες δημιουργικού, να συντονιστεί με τους εκτυπωτές, με τις εταιρείες εκτύπωσης, με τις εταιρείες διακίνησης, με τις εταιρείες διανομής κτλ. Και φυσικά τους πελάτες. Ήταν ένας άγνωστος κόσμος για μένα. Και ίσως πέρασα και από σπόντα εκεί πέρα. Ήταν η συγκυρία που με βοήθησε εκείνη την εποχή. Δηλαδή, όπως μας είπατε, έχει αλλάξει η μετάφραση. Έχει αλλάξει σημαντικά, ειδικά από το 2000 και μετά, καθώς μπαίναμε σε έναν εξελισσόταν ο τομέας που λέμε πλέον localization. Και άρχισαν να δημιουργούνται όλο και μεγαλύτερες εταιρείες, οι εταιρείες γίγαντες που έχουμε τώρα. Γινόταν όλο και μαζικότερη η παραγωγή. Είχαμε την άνθηση των τεχνολογιών για τις μεταφραστικές μνήμες, για την μηχανική μετάφραση, όλα αυτά τα βοηθήματα ή υποβοηθήματα ή υποκατάστατα για ορισμένους. Αυτό άλλαξε δραματικά και τον τρόπο εργασίας του μέσου μεταφραστή. Δεν έχουμε πλέον τον μεταφραστή δαχτυλογράφο, όπως ήταν κάποτε. Έχουμε τον μεταφραστή διαχειριστή, τον μεταφραστή τεχνολόγο, τον μεταφραστή μαρκετίστα, τον μεταφραστή δημιουργό. Έχει αναλάβει πάρα πολλούς ρόλους πλέον. Και το μέλλον της μετάφρασης στην Ελλάδα, της κρίσης, πώς το βλέπετε, είστε αισιόδοξοι? Είμαι αισιόδοξη από την άποψη ότι θα υπάρχει πάντοτε περιεχόμενο για μετάφραση σε οποιονδήποτε τομέα, είτε μιλάμε για έναν τομέα υψηλής εξειδίκευσης, όπως θα μπορούσε να είναι τα τεχνικά, μηχανολογικά, νομικά, ιατρικά κείμενα, είτε για έναν πιο ευκολότερο να τον περιγράψω τομέα, που είναι αυτός που ονομάζω εγώ καταναλωτικός τομέας, που είναι τα καταναλωτικά προϊόντα, τα ηλεκτρονικά είδη κτλ. Εφόσον υπάρχει αγορά, θα υπάρχει και μετάφραση για αυτά τα προϊόντα και αυτές τις υπηρεσίες. Να γυρίσουμε λίγο τώρα σε προσωπικές παρερωτήσεις. Κάποιος μεταφραστής που θαυμάζεται ή που έχετε σαν πρότυπο? Δεν θα μπορούσα να πω ότι γνωρίζω κάποιον συγκεκριμένα. Από την άποψη, δεν είμαι του λογοτεχνικού τομέα για να πω ότι υπάρχει κάποιος που με επηρέασε πάρα πολύ. Σίγουρα, με επηρέασαν οι καθηγητές μου.
Και σίγουρα το πρώτο άτομο που θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ ήταν η πρώτη επιμελήτρια των μεταφράσεών μου, γιατί ξεκίνησα να μεταφράζω για την Microsoft το 2002 περίπου. Οπότε σε αυτή τη διαδικασία εμπλεκόντουσαν και διάφορα άλλα άτομα. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν μια επιμελήτρια που απασχολούταν από την εταιρεία που έκανε τη διαχείριση αυτών των έργων για την Ελλάδα, η οποία είχε πάρα πολύ κέρια σχόλια και η όλη διαδικασία με βοήθησε πάρα πολύ να βελτιωθώ και να εξοικειωθώ με τον συγκεκριμένο λογαριασμό, τη συγκεκριμένη ορολογία και τον τρόπο σκέψης που απαιτείται για τη μετάφραση λογισμικού και τεχνολογίας γενικότερα. Οπότε θα έλεγα ότι αν μπορώ να εντοπίσω το ένα άτομο που μου άλλαξε τον τρόπο σκέψης, εκτός του πανεπιστημιακού χώρου, ήταν η πρώτη επιμελήτρια που απασχολήθηκε μαζί μου. Άρα, λοιπόν, να σας κάνω και εγώ μια παρόμοια ερώτηση. Για ποιο λόγο είναι σημαντική για εσάς η μετάφραση και ποια τα κίνητρά σας, λοιπόν? Για μένα, κατά κύριο λόγο, η μετάφραση είναι τρόπος ζωής και είναι και τρόπος βιοπορισμού. Φυσικά, δηλαδή έχω την ευκαιρία και την ευτυχία και ειδικά σε αυτές τις συγκυρίες να ασκώ το επάγγελμα το οποίο σπούδασα. Κατά δεύτερο λόγο είναι σημαντικό γιατί συμμετέχω, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, σε μια διαδικασία που βοηθάει την άλφα την επικοινωνία και δεύτερο τις πωλήσεις από αυτήν την άποψη. Δηλαδή είμαστε μια κινητήριος δύναμη, αν το σκεφτείτε, της οικονομίας. Χωρίς εμάς δεν υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα. Άρα, πώς νιώθετε, πώς νιώθετε όταν μεταφράζετε ένα έργο και τι σας προσφέρει από η μετάφραση από αυτό? Και πάλι, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα συναισθήματα. Ενδεχομένως, αν είναι κάτι πιο δημιουργικό και πιο ενδιαφέρον, για να μου κινήσει λίγο την φαντασία και την έμπνευση. Πλέον είναι για μένα μια μηχανική διαδικασία, γιατί καλούμε να μεταφράσω μεγάλους όγκους και γρήγορα από πράγματα ή για είδη, τα οποία γνωρίζω καλά. Μετά από ένα σημείο γίνεται ρουτίνα η όλη διαδικασία. Πάντοτε όμως αναζητώ και εγώ λίγο το διαφορετικό για να σπάσει αυτή η ρουτίνα και γιατί πρέπει να βελτιωνόμαστε. Όταν έχεις ένα καινούριο έργο, όταν έχεις ένα καινούριο πελάτη που σε προσεγγίζει, όταν σου ζητάνε να ασχοληθείς με κάτι, ένα καινούριο είδος που έχει βγει στην αγορά, είναι μια ευκαιρία και εσύ να μάθεις κάτι παραπάνω από αυτά που ξέρεις ήδη. Είπατε ότι η μετάφραση είναι το επάγγελμά σας, το βασικό σας επάγγελμα. Ανήκετε σε κάποια επαγγελματική ένωση? Ναι, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιωνίου Πανεπιστημίου. Σχετικά με τις απολαβές σας, είστε ικανοποιημένοι, βιοπορίζεστε δηλαδή εύκολα? Είμαι αρκετά ικανοποιημένη ή ήμουν αρκετά ικανοποιημένη. Γιατί όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, θα πρέπει να το τονίσω, είχα φροντίσει να αποκτήσω πελάτες οι οποίοι και θα με πλήρωναν τις αμοιβές που θα ήθελα, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι θα ήταν επαναλαμβανόμενοι πελάτες και οι εργασίες τους θα ήταν κυκλικές, που θα εξασφάλιζε δηλαδή την εργασία για μένα σε βάθος χρόνου. Δεν προτιμούσα τον ευκαιριακό πελάτη, αυτόν τον one-off πελάτη που σου έρχεται μία φορά και μετά δεν θα τον ξαναδείς. Προτίμησα να αναπτύξω σταθερές συνεργασίες σε βάθος χρόνου. Από αυτή την άποψη ήμουν πάντοτε ευχαριστημένη. Δυστυχώς όμως τα πράγματα στην Ελλάδα του σήμερα είναι πολύ διαφορετικά. Είδατε και το καινούριο φορό νομοσχέδιο, το φορό ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Δυστυχώς μας αφήνει πλέον σε κάθε σχεδόν κατηγορία με το περίπου το 35% του εισοδήματος, του καθαρού εισοδήματος, για να επιβιώσουμε και για να αναπτύξουμε, την επιχείρησή μας ουσιαστικά, γιατί ακόμα και ο ελεύθερος επαγγελματίας μεταφραστής έχει έξοδα που αφορούν κατά κύριο λόγο την διαβίου εξέλιξή του. Είναι χρήματα που πρέπει να πληρώσουμε για να αποκτήσουμε καινούριες γνώσεις, για να μετεκπαιδευτούμε κτλ. Τα οποία πλέον δεν εκπίπτουν από το φορολογητό μας εισόδημα. Όλα αυτά είναι μία επένδυση. Άρα, να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση. Ποιο είδος
λογοτεχνία ή κειμένων προτιμάτε να μεταφράσετε, λοιπόν, στη δουλειά σας? Όχι λογοτεχνίας. Είμαι μεταφράστη τεχνικών κειμένων, όπως θα τα ονομάζουμε γενικότερα. Με τον όρο τεχνικά κείμενα εννοούται πάσης φύσεως μη λογοτεχνικά κείμενα. Αυτό σημαίνει, κατά κύριο λόγο, λογισμικό, τεχνολογία, ηλεκτρονικά είδη, σε ένα περιορισμένο βαθμό νομικά και αντίστροφη στα νομικά, αυτοκινητοβιομηχανία και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και φαρμακευτικά. Αυτή είναι η κύριοι τομείς μου. Ωραία. Και να περάσουμε λίγο όσο σχετικά με τις γλώσσες. Ποια είναι η σχέση σας, λοιπόν, με τη γλώσσα, πηγή και στόχο? Ήδη μου είπατε ότι μεταφράζετε τρεις γλώσσες. Μεταφράζω τρεις γλώσσες, ναι. Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά. Σε μεγαλύτερο βαθμό τα αγγλικά. Είναι γλώσσα με τη μεγαλύτερη ζήτηση αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το βιώνω εγώ. Και επίσης έχω ζήσει και αρκετά χρόνια στην Αγγλία. Περίπου 6 χρόνια, όπου εργαζόμουν εκεί πέρα. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να εξελίξω το επίπεδο των γνώσεων, όχι μόνο στο γραμματικό, στο συντακτικό επίπεδο, στη χρήση του λεξιλογίου, αλλά και στην νοοτροπία της γλώσσας. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά όταν μεταφράζουμε κείμενα, marketing, τουριστικά κείμενα, κείμενα που έχουν πιο άμεσο στόχο τον παραλήπτη του μηνύματος αυτού. Οπότε, θα έλεγα ότι είναι μία σχέση διαρκής, που πρέπει πάντοτε να μαθαίνεις, να εξελίσσεσαι και να μην ξεχνάς αυτά που έχεις μάθει. Γιατί δυστυχώς, ακόμα και μετά από 6 χρόνια στην Αγγλία, όταν έρχεσαι πίσω στην Ελλάδα, παρεμβάλλεται πάλι η ελληνική και πρέπει να ξαναρχίσεις από την αρχή ουσιαστικά, με μερικά πράγματα. Με τις άλλες γλώσσες? Με τις άλλες γλώσσες, δυστυχώς δεν ζήσα στη Γαλλία, οπότε δεν έχω την ίδια σχέση με τα γαλλικά. Τα γαλλικά μου θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε ακαδημαϊκά. Για το λόγο αυτό μεταφράζω πολύ συγκεκριμένα κείμενα στα γαλλικά, από τα γαλλικά πάντοτε. Δεν κάνω καθόλου αντίστροφη. Το ίδιο ισχύει και για τα ιταλικά. Μεταφράζω για πολύ συγκεκριμένους τομείς, τους οποίους γνωρίζω καλύτερα. Όχι μόνο την ορολογία, αλλά εννοώ και γενικότερα πώς λειτουργούν κτλ. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της μετάφρασης? Η ποιότητα της μετάφρασης δεν είναι μόνο, να το πω, όχι υποχρέωση, η αρμοδιότητα αποκλειστικά του μεταφραστή, γιατί σε μία μεταφραστική διαδικασία δεν εμπλέκεται μόνο πλέον ο μεταφραστής. Βεβαίως, ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό να δώσει ένα όσο το δυνατόν αρτιότερο αποτέλεσμα. Ωστόσο, σε μια άρτια μεταφραστική διαδικασία εμπλέκονται και άλλα άτομα, όπως είναι ο επιμελητής. Ο επιμελητής, ο οποίος θα διασφαλίσει ότι το κείμενο ρέει, είναι έχει μια φυσική ροή, αλλά επίσης ότι δεν υπάρχουν σφάλματα λογικής ή σφάλματα τεχνικά, ως προς τη λογική του κειμένου πάντοτε, και υπάρχει και ο διορθωτής, ο οποίος θα διασφαλίσει ότι το κείμενο δεν περιέχει κανένα σφάλμα και ότι είναι έτοιμο για εκτύπωση. Οπότε, θεωρώ πάντοτε αυτή τη διαδικασία ως μια διαδικασία συνεργασίας. Εγώ κάνω ως μεταφράστρια το μεγαλύτερο όγκο της εργασίας, καθιερώνω, ακόμα και αυτό, καθιερώνω το ύφος, την ορολογία και οι υπόλοιποι απλώς βελτιώνουν αυτό που έχω κάνει ήδη. Επιμελητής και διορθωτής υπάρχει πάντα ή λόγω της κρίσης έχουν γίνει περικοπές? Δεν υπάρχει πάντα. Αν μιλάμε τώρα για μεταφραστικές εταιρείες, υπάρχουν πακέτα υπηρεσιών. Θα μπορούσε να είναι μόνο μετάφραση, οπότε και ο πελάτης θα σου πει ότι θέλω το αποτέλεσμα να είναι τελικής ποιότητας. Για να είναι όμως τελικής ποιότητας, θα πρέπει να σου έχει δώσει και τον αντίστοιχο χρόνο. Γιατί
Η μετάφραση είναι μια διαδικασία χ, το να ξαναδιαβάσεις και να διορθώσεις και να επιμεληθείς το κείμενό σου ξανά, για να διασφαλίσεις ότι δεν περιέχει κανένα σφάλμα, είναι και αυτό μια διαδικασία χρονοβόρα. Όταν πλέον καλούμαστε να μεταφράζουμε, για παράδειγμα, 6.000 λέξεις μέσα σε μία ημέρα, δεν υπάρχει χρόνος ανάγνωσης. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο να υπάρχει και ένα δεύτερο set of eyes, όπως λέμε. Κάποιος δηλαδή να εξετάζει ότι δεν έχεις κάνει κάποιο λάθος στην πληκτρολόγηση κτλ. Οι μεγαλύτερες όμως εταιρείες πλέον προσφέρουν πακέτο που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο στη διαδικασία. Πώς αντιμετωπίζετε την κριτική απέναντι στο έργο σας όταν δουλεύετε ένα κείμενο μετά? Με μεγάλη δυσκολία θα πρέπει να πω. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο αποστασιοποιημένη. Γιατί και η δουλειά του επιμελητή είναι αυτή. Προσπαθώ, εφόσον είναι δίκαια τα σχόλια, να αποδεχτώ την άποψη του επιμελητή. Γιατί σε κάθε περίπτωση δεν έχεις μόνο μία έκδοση ενός κειμένου ή μίας πρότασης ή μίας λέξης στην ορολογία. Εφόσον είναι δίκαια τα σχόλια, δεν έχω κανένα πρόβλημα απολύτως να αποδεχτώ και τα σχόλια αυτά. Αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο είναι ότι μεταφράζεις, για παράδειγμα, ένα δύσκολο κείμενο 10.000 λέξεων με δύσκολη ορολογία και κάποιος έρχεται και σου λέει, κάνει ένα σχόλιο για μία λέξη μέσα στις 10.000. Αυτό είναι δυσανάλογο σε σχέση με τον κόπο και το τελικό αποτέλεσμα. Και πέρα νιώθεις ότι δεν εκτιμάνε την εργασία σου όσο θα έπρεπε. Και όσον αφορά τις δυσκολίες, τι δυσκολίες συναντάτε γενικότερα στο έργο σας και ποιες, αν έχετε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα δύσκολης μετάφρασης που σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα? Οι δυσκολίες, κατά κύριο λόγο, είναι ο χρόνος. Όπως σας είπα, πλέον οι κύκλοι παράδοσης είναι πάρα πολύ σύντομοι. Και ειδικά σε κάποιους τύπους κειμένων, όπως είναι τα νομικά, είναι ακόμα συντομότεροι, γιατί υπάρχουν δικόγραφα κτλ. Και τέτοιες ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια, για παράδειγμα, μιας δίκης, που πρέπει να γίνουν άμεσα. Σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι πρέπει να εργάζεσαι όλο το βράδυ, 24 ώρα, χωρίς ύπνο κτλ. Όλα αυτά έχουν φυσικά άμεσο αντίκτυπο στην υγεία σου. Υπάρχουν πολλοί μεταφραστές που έχουν συμπτώματα από στρες, έχουν προβλήματα με τη μέση τους, την πλάτη τους, τον καρπό τους, τα δάχτυλά τους κτλ. Τώρα, όσον αφορά κείμενα που με δυσκόλεψαν, θυμάμαι ένα έργο που είχαμε κάνει για τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν ένα πολύ μεγάλο εγχειρίδιο του οργανισμού του ILO, το οποίο περιείχε πάρα πολύ ορολογία για τους συναυτεργάτες, η οποία δεν υπήρχε πουθενά σε κανένα εγχειρίδιο, σε κανένα βιβλίο, σε κανένα έγγραφο, πουθενά. Ήταν μια διαδικασία, ένα έργο που κράτησε ένα ολόκληρο χρόνο και η ορολογία εξελισσόταν σε συνεργασία. Εγώ ήμουν επιμελήτρια στη συγκεκριμένη έκδοση, σε συνεργασία με την μεταφράστρια, εμένα ως επιμελήτρια και τους υπεύθυνους του OLTH, οι οποίοι βοηθούσαν και έκαναν και τις δικές τους προτάσεις. Από αυτή την άποψη, αν σκεφτώ ότι ήταν πρώτη φορά που μεταφραζόταν κάτι τέτοιο και περιείχε ένα πολύ μεγάλο γλωσσάρι, το οποίο θα γινόταν και σημείο αναφοράς για μετέπειτα εκδόσεις, θεωρώ αυτό ήταν ένα από τα πιο δύσκολα έργα που είχα αναλάβει μέχρι τότε. Και να ρωτήσουμε περί πνευματικών δικαιωμάτων, περί του νόμου, ποια είναι η άποψή σας? Ποια είναι η άποψή μου? Δεν μπορώ να σου απαντήσω όσον αφορά την λογοτεχνική παραγωγή, τη λογοτεχνική μετάφραση. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που πρέπει να βελτιωθούν, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι οι συνάδελφοι σε αυτό το τομέα αδικούνται κατάφορα, ακόμα και στα πιο απλά πράγματα. Για παράδειγμα, δεν αναφέρεται το όνομά τους στην έκδοση, δεν βγαίνει το όνομά τους στο εξώφυλλο. Πολύ σημαντικό, δεν τους αποδίδονται τα δικαιώματα ή μέσω καταχρηστικών συμβάσεων προσπαθούν να τους κλέψουν ουσιαστικά τα νόμιμα πνευματικά τους δικαιώματα. Όσον αφορά τον τεχνικό τομέα, τον τομέα που εργάζομαι εγώ προσωπικά, υπάρχουν δικαιώματα, θεωρώ, που πρέπει να εφαρμόζονται
στις μεταφραστικές μνήμες, στα γλωσσάρια και σε όλα αυτά τα παράγωγα της μετάφρασης που κάνουμε. Δυστυχώς υπάρχουν πολλές εταιρείες που είτε απαιτούν από τους μεταφραστές να παραδίδουν όλα αυτά τα παράγωγα έργα, στα οποία δεν θα έπρεπε κανονικά να έχουν δικαιώματα, είτε για να αποφύγουν τη διένεξη και οποιαδήποτε διένεξη σε αυτόν τον τομέα, έχουν αποφασίσει να δουλεύουν μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων online, έτσι ώστε ο μεταφραστής να μην διατηρεί απολύτως κανένα αντίγραφο της εργασίας του και να την παραδίδει όλη στον τελικό αποδέκτη, είτε πληρώνεται είτε δεν πληρώνεται. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ το ίδιο, παιδιά.